κλαδί χωρίς νερό και κορμί δίχως ψυχή. Έχω γεννήσει τραγουδάκια για τη ζωή δίχως ζωή. Κι αν με ρωτήσετε τι ψάχνω, με τα στιχάκια μου να βρω, τότε θα δείτε το κενό μου, τον κακό τον εαυτό μου. Τι συμβαίνει, με ρωτάνε όλοι φίλοι και γνωστοί, το παιχνίδι αυτό που παίζεις έχει τέλος, έχει αρχή. Μα εγώ δεν απαντάω και απ' τον ώμο μου κοιτώ. Το μυστήριο αυτού του κόσμου και σκυφτός ξαναγυρνώ στα ρεφρέν μου. Κρύβω λέξεις μες στις νότες πονηρά, μην τυχόν ξεδιπλωθούνε και τις πάρετε στραβά. Καθρεφτάκια, καμπανάκια και πολύ χρώμα βιολιά λαμπυρίζουνε κι απόψε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο στούντιο ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε και εσείς. Ένα τρίο είναι μπροστά μου. Να πω πρώτα ότι είναι ο Κωστής Γιαννακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Έλληνα Διάκου στο ένα μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε Σπύρο, Τάσο, Γιάννη. Καλώς βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σπύρος Λούκος, Τάσος Λούκος και Γιάννης Νάτσιος. Ένα τρίο. Τρίο, ναι. Ένα τρίο το οποίο έχει πρόσφατα συσταθεί, να το πω έτσι. Από την αρχή της φετινής χρονιάς. Και κάνουμε τα κομμάτια μου. Ναι. Και ο σκοπός είναι να... Να κάνουμε κάτι παραπάνω από τα κομμάτια μου. Κάτι παραπάνω, ναι. Λοιπόν, είναι ο Σπύρος Λούκος που παίζει πιάνο, ηλεκτρική κιθάρα και τραγουδάει. Είναι ο αδερφός Τάσος Λούκος που παίζει drums και κάνει φωνητικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι ο Γιάννης Νάτσιος που παίζει μπάσο και δεν θέλει πολύ να μας μιλήσει και εμείς δεν πιέζουμε τους ανθρώπους. Ωραία λοιπόν. Και θα γνωρίσουμε, Σπύρο, τα δικά σου τραγούδια περισσότερο. Σωστά κατά τα λέω. Κατά κύριο λόγο, ναι, ναι, ναι. Και τα δικά σου τραγούδια τα έχουμε ξανακούσει σε διάφορες ευκαιρίες. Η μία από αυτές είναι η τέταρτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Ναι, ναι. Και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πολύ παλιά, ναι. Πολύ παλιά. Έχουν περάσει χρόνια από τότε. Ήμουν νιός και γέρασα, ναι. Καλά, δεν γέρασες τώρα. Επίσης, έχω να σας πω ότι τον κακό αυτό του Σπύρου, όσο και αν ψάξετε, δεν πρόκειται να τον βρείτε. Μπορώ να λέω κι εγώ δύο πράγματα, πες, μου επιτρέπεις. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάνετε πρόβα και εμείς στείλουμε μικρόφωνα στην πρόβα που κάνετε και ηχογραφούμε την πρόβα σας για μια μελλοντική παράσταση, ας πούμε. Ναι. Και μια ροή που θα είχε ενδεχομένως ένα live που θα κάνατε σε κάποιο χώρο της Αθήνας ή εκτός. Ναι, 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 ναι. Οπότε εσείς επιφορτίζεστε από το να μας λέτε τι είναι τα τραγούδια που ακούμε και εμείς απλώς ακούμε και ξαναμιλάμε αργότερα. Έγινε. Πάμε με το επόμενο τραγούδι. Ψάχνω το λάθος αλλού κι αυτό
παιδί που δεν ξέρω αν φέρνει, αν κλέβει ζωή. Γιατί και πώς θα την ξανακάνω τη μέρα να μοιάζει με φως. Εγώ και εσύ να ξαναβρεθούμε σε απάτητη γη. Συνάφη μου με το συνάχη μου μοιάζω με ξένος. Μήπως να κρύφτηκα, λες να φοβήθηκα. Είμαι πυρμένος. Τον δύο η όαση γίνεται κόλλα σήμερα εβδομάδα. Έπλυνα γύρισες, πες μου μαγείρεψες. Τα όνειρα τα έχω βάλει μπουγάδα. Γιατί κι ως πού κι ως πότε θα ψάχνω το λάθος αλλού. Κι αυτό το παιδί που δεν ξέρω αν φέρνει, αν κλέβει ζωή. Γιατί και πώς θα την ξανακάνω τη μέρα να μοιάζει με φως. Εγώ και εσύ να ξαναβρεθούμε σε απάτητη γη. Και έχασα πάλι το τρένο. Γέμισε θάνατο το μεροκάματο. Μπαίνω και βγαίνω 30 χρονών και με βρίσκει από τη ψυχή μου η πείνα. Χθες όταν σχόλαγα πάλι δεν πρόλαβα. Αν με θες θα με βρεις στην κουζίνα. Γιατί κι ως πού κι ως πότε θα ψάχνω το λάθος αλλού. Κι αυτό το παιδί που δεν ξέρω αν φέρνει, αν κλέβει κρυφά τη ζωή. Γιατί και πώς θα την ξανακάνω τη μέρα να μοιάζει με φως. Εγώ και εσύ να ξαναβρεθούμε σε απάτητη γη. Βιαζόμαστε, τι ώρα έχεις. Πάμε και ερχόμαστε, λάθος βιαζόμαστε. Πες μου που τρέχεις. Πάμε και ερχόμαστε. This moment to arise. Well, blackbird singing in the dead of night. Won't you take the sunken eyes and learn to see all your life? You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Dark black night. Σαν σελήνη πέρασες, τα σχήμα προσπέρασες και να όλα γίνονται ξανά. Μες στον κήπο του βυθού σου, στα τικτακ του ρολογιού. Σαν σελήνη κόκκινη, τριγυρνάς εδώ και εκεί, μη κλαις, κερασμένος ο καφές. Πάρε με να στο μιλήσω, να
να στο σίγο ψιθυρίσω κι ύστερα με βρίζεις όσο θες. Κίτρινη, σαν μικρό μικρό παιδί εσύ, όλα γίνονται βροχή. Μες στα τριν του κινητού σου, μες στη μέντα του φιλιού σου. Σαν σελήνη χάνεσαι, σφήνεις ό,τι αισθάνεσαι, κι εγώ να παλεύω τον καιρό. Που γλιστράει στα δάχτυλά μου, μες στις νότες τα χαρτιά μου, και να μην μπορώ να κοιμηθώ. Σαν σελήνη χάθηκες, τ' αύριο αισθάνθηκες ξανά, σαν μεγάλη μοναξιά. Μα εγώ θα περιμένω με τραγούδι φυλαγμένο, να σ' το πω όταν σε δω ξανά. Σαν σελήνη που το άνοιξε το Blackbird του Paul McCartney. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος, κι ολοίσια στον θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού. Γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χιλιές δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολείς με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πόμπες ξεκινούνε και σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε και ο ύμνος σου τραντάζει το ναό. Ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χιλιές δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολείς με στραβώνουν και πάω
και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Και που πάω με χιλιές δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολείς με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω χιλιές δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολείς με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Αυτή ήταν η Οδύση στο Γεώργιο Καραϊσκάκη του Διονύση Σαββόπουλου, Περιβόλι του Τρελού. Κοίτα να δεις που απόψε σε θυμήθηκα στα ξαφνικά. Εσύ προφανώς δεν με ξέρεις, μα στα αλήθεια κι εγώ δεν σε ξέρω καλά. Θυμάμαι αμυδρά τα μαλλιά σου και πως φόραγες αστεία γυαλιά. Πως σου άρεσε να είσαι μόνος και συνήθως με μία κιθάρα αγκαλιά. Δεν σου γράφω από νοσταλγία, μόνο φίλοι θέλω να είμαστε πια. Να δώσεις φιλιά στους δικούς μας και πες τους πως είμαι καλά. Είχα κρύψει νομίζοντας πως δεν υπήρξες ποτέ. Δεν γούσταρα να σε τρακάρω, μα εσύ έκανες κρυφά την δουλειά σου μικρέ. Μου πέταγες νεράτζια στις πόρτες τα βράδια προτού κοιμηθώ και φώναζες σαν σβήναν τα φώτα. Θυμήσου ποιος είσαι και γιατί ήρθες
εδώ. Δεν σου γράφω από νοσταλγία, μόνο φίλοι θέλω να είμαστε πια. Να δώσεις φιλιά στους δικούς μας, να σε πάρω από το χέρι και να πάμε μπροστά. Δεν σου γράφω από νοσταλγία, μόνο φίλοι θέλω να είμαστε πια. Να δώσεις φιλιά στους δικούς μας και πες του πως είμαι καλά, ναι. Και πες τους πως είμαι καλά. Αυτό το τραγούδι ονομάζεται «Γράμμα στο παρελθόν». Να μιλήσω εδώ. Μίλα. Θα μιλήσω, γιατί εγώ αυτό το τραγούδι το άκουσα πρώτη φορά πριν από 4 χρόνια περίπου. Τρία, ναι. Όταν γινόντουσαν κάποιες πρόβες για μια παράσταση που δεν έγινε ποτέ. Στο Φιλοπρόοδο Όμιλο Ημιτού γινόντουσαν οι πρόβες. Η παράσταση δεν έγινε ποτέ. Ήταν ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθέτης. Ναι, ο Γιώργος ήταν. Και ανέβηκε ο Σπύρος στο πιάνο να παίξει αυτό το τραγούδι. Συζητάγαμε, ήταν διάφορα καινούργια παιδιά που θα ήταν σε αυτή την παράσταση. Και συζητάγαμε ότι το κάθε παιδί πρέπει να πει και ένα δικό του τραγούδι. Και ανέβηκε ο Σπύρος να παίξει αυτό το τραγούδι και έμεινε όλο το θέατρο άφωνο. Διότι όλοι είπαμε, μα τι τραγούδι είναι αυτό και γιατί δεν το έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Ορίστε, το ακούσατε. Είδες, το ακούσαμε. Ισχύουν αυτά που γράφουν οι στίχοι, αυτά που λένε οι στίχοι, περνώντας τα χρόνια, Σπύρο? Εννοείς αν ισχύει το ότι είμαι καλά? Όχι, αν ισχύει όλο, το ότι είσαι καλά, εντάξει. Ισχύει όλο, ναι, ισχύει. Δηλαδή, ναι, εντάξει, προφανώς ήταν μια στιγμή συγκεκριμένη, ας πούμε, που ναι, εντάξει. Αλλά ναι. Αλλά ισχύει. Ναι. Παρακάτω. Παρακάτω θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Θέλω να συμβαίνω αλλιώς». Το οποίο εμένα μου αρέσει πολύ. Το οποίο έχει να κάνει με το μύθο της Περσεφόνης και του Άδη. Για να δέσει ο Άδης την Περσεφόνη μαζί του και να μην την πάρει πίσω η μάνα της, η Δήμητρα, της έδωσε και φάγε ένα ρόδι. Και κάπως έτσι αισθάνομαι ότι είναι και... Πώς να το πω, η βιωτή μας, ας πούμε. Δηλαδή άλλες φορές είμαστε στο Άδη, άλλες φορές είμαστε πάνω. Αυτό ήταν ένα συμβολικός τρόπος βέβαια για τον αρχαίο να δείξουν τον κύκλο της φύσης, να. Την άνοιξη, το χειμώνα κτλ. Αυτό, μην μιλήσω άλλο. Πάμε. Αυτό το μαύρο που με πνίγει καταπίνει, πίνει, πίνει σφιγμούς. Κι όταν ξεπέφτεις, πέφτεις, πέφτεις μου στον λάκκο με τους χίλιους λιγμούς. Κι όλο ρουφάει, σε ρουφάει, θα σε φάει αν χωρίς τα συνταχτείς. Πιόνια, πιόνια, υποτελείς. Το αδιέφαγα το ρόδι, στο πικρό το κατεβωδί. Τι αντίτιμο να είσαι μισός. Μα βαρέθηκα τη σκόνη, όλο κάτω με σηκώνει. Εγώ θέλω να συμβαίνω αλλιώς. Εγώ θέλω να συμβαίνω αλλιώς. Σε γυρεύει αυτό. Γι' αυτό βρες τρόπο
φυλακή. Πάρ' το απόφαση και φάτω το ίδιο πιάτο, φάγαν κι άλλοι πολλοί. Του αδιέφαγα το ρόδι, στο πικρό το κατεβόδι. Τι αντίτιμο να είσαι μισός. Μα βαρέθηκα τη σκόνη που όλο κάτω με σηκώνει. Εγώ θέλω να συμβαίνω αλλιώς. Εγώ θέλω να συμβαίνω αλλιώς. Εγώ θέλω να συμβαίνω αλλιώς. Λοιπόν, είμαστε στο Studio Epsilon, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ με τρεις νέους καλλιτέχνες, ένα τρίο χωρίς όνομα, Σπύρο. Τρίο. Τρίο. Είναι το τρίο τρίο. Το όνομά μας είναι τρίο. Είναι το τρίο τρίο, που είναι ο Σπύρος Λούκος, είναι ο Τάσος Λούκος, είναι ο Γιάννης Νάτσιος. Θα μιλήσω με τον Τάσο. Α, το καλύτερό μου. Είδες, ήρθε η ώρα. Ο μικρός αδερφός. Σε ηλικία, ε. Ναι, σε ηλικία, προφανώς. Κάνεις ό,τι σου λέει. Παλιότερα, ναι. Κάνει ό,τι του λες. Έχει αρχίσει και κάνει, ναι. Είδες. Έχει αρχίσει και ακούει, ναι. Αντιστρέφουν τη ρόλη. γράφεις και εσύ, Τάσο. Γράφω και εγώ τραγούδια, ναι. Και γιατί δεν παίζετε και τα δικά σου? Διότι εγώ έβγαλα πριν από ένα χρόνο μαζί με τον γκρουπ μου, τους Άπολης, ναι, έναν αγγλόφωνο δίσκο, mm-hmm, τον οποίο είμαστε σε φάση να τον προωθήσουμε. Οπότε προωθούμε τώρα προς το παρόν στα live του Σπύρου. Ναι. Ωραία. Και όταν κλείσει ο κύκλος των Άπολης, mm-hmm, θα μπουν σε σειρά και τα δικά μου. Ωραία. Και ελπίζω να θέλεις, αδερφέ, να τα παίξουμε μαζί. Θα θέλεις, αδερφέ, να τα παίξετε μαζί. Εννοείται. Υπάρχουν τραγούδια που σου φέρνει και δεν σ' αρέσουν? Όχι. Όχι. Αυτός λέει ναι, γιατί κάποια που γράφει. Ναι. Καλά, δεν του αρέσουν εκείνου κάποια που γράφει. Είναι φοβερό αυτό που κάνει. Λέει ναι, γιατί έφερε τώρα τις προάλλες το τελευταίο του κομμάτι. Ήταν πολύ, ρε παιδί μου, μαύρο. Έχει, ξέρεις τι, έχει ένα φοβερό. Σπύρος, δεν είσαι εδώ, δεν ακούς. Okay. Έχει ένα φοβερό χάρισμα. Λέει τα πιο μαύρα πράγματα με τον πιο απλό τρόπο και με την πιο. Μουσική, με τέτοια μουσική που δεν σε κάνουν να μαυρίζεις. Ναι, είναι ευτυχές το γεγονός αυτό. Δηλαδή είναι απελευθερωμένος από οποιοδήποτε. Έλα, σταμάτα το, έλα. Από κάθε είδους, ας πούμε. Άσε μας, Σπύρο. Κοκκινίζω. Μεγαλοπρέπεια. Δεν σε βλέπει κανείς. Τώρα, ναι, τελευταία προσωπική μου γνώμη, τα κομμάτια έχουν, ας πούμε, κάτι το πομπόδες, το οποίο προσωπικά δεν μου αρέσει. Και γουστάρω πολύ που δεν το έχει ο Σπύρος αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο όσο. Και είστε και οι δύο, και θα το πω και αυτό, γιατί σας έχω, έχει τύχει να σας δω. Σαν μουσικούς σε δουλειές άλλων, που το μόνο που κάνατε με τον καλύτερο τρόπο είναι να υποστηρίξετε τη δουλειά για την οποία έχετε πάει να παίξετε. Με ένα τόσο όσο που πραγματικά δεν το βρίσκεις εύκολα. Μπορώ να πω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Επειδή είμαστε, παρότι ας πούμε το επάγγελμα μουσικός, ας πούμε τέλος πάντων, ναι, και γράφουμε τραγούδια, mm-hmm, και μάλλον γίναμε μουσική για να γράφουμε τραγούδια και όχι για να είμαστε μουσικοί. Ναι. Όταν υποστηρίζουμε ως μουσική τραγούδια, ναι, θέλουμε να ακουστούν τα τραγούδια. Δεν θέλουν να ακουστούν οι τεχνικές μας, ξέρω εγώ, ή αν παίζουμε καλά ή όχι, να αυτό. Νομίζω δηλαδή κάποιες φορές τα live στο ελληνικό τραγούδι πάσχουν από αυτό, ότι δεν αναδεικνύεται το τραγούδι ως τραγούδι. Ναι. Αλλά αναδεικνύονται η μουσική ή τέλος πάντων. Ναι, ο καθένας προσπαθεί να δείξει το καλύτερο που έχει, είτε ως φωνή. Το οποίο είτε δεν, είναι, δεν είναι κακό, δεν το λέω ως κακό. Απλά πολλές φορές χάνεται το νόημα, ας πούμε. Mm-hmm. Φτάνει να είναι στο πλαίσιο. Δηλαδή, θέλω να πω, τραγούδισέ μου το τραγούδι και δεν χρειάζεται να δω πόσο μεγάλη φωνή έχει αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, επειδή θες να μου δείξει τη φωνή. Ναι. Δανείζομαι. Okay. Λέω. Γιάννη. Θα πας λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Είσαι ο καινούριος της παρέας. Εντάξει, παίζουμε. Ναι, σχετικά καινούριος.
Mm-hmm. Παίζουμε βέβαια κάποιους μήνες. Ναι, μην πέσει τον μπάσο τώρα, δεν πρέπει. Υπάρχει. Ναι, εκεί. Είσαι μια χαρά, ακούω. Μπράβο, αυτό. Παίζετε κάποιους μήνες. Ναι, και θεωρώ ότι εντάξει, είναι μια ομάδα που πλέον δένεται και με δεσμούς φιλίας πέρα από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα έχουμε. Βοηθάει η φιλία σε αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει χημεία στα γκρουπ. Δηλαδή τα πιο επιτυχημένα γκρουπ συνήθως ήταν και με... Με σχέσεις πέραν από τις επαγγελματικές. Ναι, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο βοηθάει. Δύο αδέρφια λοιπόν που παίζουν χρόνια μαζί και έρχεσαι εσύ με ένα μπάσο. Βοήθησε γι' αυτό, ναι, γιατί ήταν ήδη η σχέση κατά τα δύο τρίτα στρωμένη. Πολλοί λένε ότι το μπάσο είναι αυτό το οποίο ή θα σε κάνει να παίξεις καλά ή θα σε κάνει να παίξεις σούπα. Ναι. Ισχύει. Ισχύει, πιστεύω. Δηλαδή... Είσαι η βάση λοιπόν. Και όσον αφορά την αρμονία, είναι πολύ σημαντικό και το ρυθμό στη μοντέρνα μουσική. Είσαι η βάση και λοιπόν. Και ειδικά σε ένα τρίο που είναι τελείως γυμνό, ας πούμε. Ναι. Ο καθένας έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν χαλάσει κάτι, ας πούμε, από τα τρία, χαλάει. Ακούγεται χαλάει πολύ, όλο, ναι. Ναι, πολύ έντονα. Σπύρο, κιθάρα ή πιάνο πρώτα. Δεν ξέρω να σου πω. Κοίτα, μέχρι τα... Ποια είναι η αγάπη εννοώ. Μέχρι τα 20 έλεγα ότι είμαι κιθαρίστας. Ναι. Μετά αποφάσισα να τελειώσω τις κλασικές μου σπουδές στο πιάνο που τα είχα ψηλοπαρατήσει και τα λοιπά. Τώρα λέω πιανίστας και κιθαρίστας. Δηλαδή δεν ξέρω να σου απαντήσω. Γιατί το κάθε όργανο έχει τη δικιά του χάρη. Έχεις αδυναμία σε κάποια από τα δύο. Ίσως σε ιδιώματα, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, μ' αρέσει να παίζω blues και στην κιθάρα γιατί έχει τη δυνατότητα. Έχει αυτή. Μ' αρέσει όμως και στο πιάνο γιατί. Έχει άλλη δυνατότητα. Έχει άλλη δυνατότητα. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Εγώ θα πω ότι είσαι από τους πιανίστες που δεν το έχουν πολύ αυτό. Που όταν κάθεσαι στο πιάνο, ό,τι και αν παίξεις, δημιουργείς μία αίσθηση ηρεμίας σε αυτόν που σ' ακούει. Μακάρι, χαίρομαι. Και μία αίσθηση ροής. Του πιάνου. Ακούμε ως επιτοπλίστων καινούρια τραγούδια, μάλλον όχι καινούρια, δισκογράφητα τραγούδια. Αδισκογράφητα, ναι. Που τα δουλεύοντάς τα ελπίζουμε να πάρουν σιγά σιγά και το δρόμο της δισκογραφίας. Είναι ανάγκη αυτό σε αυτή την εποχή που έχει καταρρεύσει το όλο σύστημα. Αισθάνεσαι την ανάγκη κάποια στιγμή να πιάσεις ένα CD στο χέρι σου. Υπάρχουν δύο... Εκδοχές. Ας το πούμε, όχι εκδοχές, υπάρχουν δύο διακλαδώσεις. Το ένα είναι ότι επειδή είμαι παιδί των 80's, προφανώς θα ήθελα να πιάσω ένα hard copy στα χέρια μου, ας πούμε, να χαρώ. Το δεύτερο είναι όχι τόσο σαν μέσο το CD, δηλαδή αν υπάρχει κάτι δισκογραφημένο, έστω και digital, κάπου ανεβασμένο κτλ., να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια πρόσβαση στο υλικό σου, ας πούμε, ευκολότερα κτλ. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το υπόλοιπο υλικό λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το κομμάτι Αϊπνία, το οποίο δισκογραφήκε το 2004, ήταν στην τέταρτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου, του Παρασκευά Κάρας. 14, προφανώς, 2014. Τι είπα εγώ. 4. Σωστό, ναι. 14. Ναι. Στην τέταρτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου που έκανε ο Παρασκευάς Καρασούλος, είχα στείλει αυτό με κάποια άλλα και αυτό δισκογραφήθηκε σε ένα μάξι... Σίγκλ, υπάρχει αυτό στο CD. Υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Ωραία λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν βαρέθηκα να ακούω τις βλακίες σου μικρέ μου αστέρ. Και εσύ που απόψε όπως πάντα μιζεριάζεις πάνω στον καναπέ. Εγώ παράτησα τη μούσα μου στην άλλη μεριά για να στα πω λιγάκι βρώμικα. Πες μου που ήσουνα παλιότερα, πως ζούσες, πως σου ήρθε τώρα και εμφανίζεσαι εδώ. Σου κατασχέσαν το αμάξι που οδηγούσες και εσύ αντέδρασες με πρόσχημα ιδεολογικό. Γιατί σε πρώην μαρξιστής αφισοκολής, εθνοπατέρας συνδικάλα και λιγάκι χριστιανός. Κι αφού οι ιδέες σου είχαν άρωμα φορμόλης, όσο γινόσουνα τ' αρνιώσουνα πως είσαι καθεστώς.
Πάντα γουστάριζες το χάιδεμα στα αυτιά σου, πάντα την κρίσιμη στιγμή σου να πών, κι υπεραξία στα κοιτάπια τα δικά σου, μετασχηματίστη σε ανταλλάξιμο προϊόν. Πες μου πως γίνεται να ψήνεσαι με μπάλα, πες μου πως ψήνεσαι να ακούς για τα μυστήρια της Ιών, κι αν τα λεφτά σου ήταν μοχλώστικου του βάλα, η ψευτοπρόοδος σου έβαλε φωτιά στο παρελθόν. Στην αγανάκτηση δε σου κάνα παρέα, γιατί εγώ πάντοτε αισθανόμουν αυτό το κενό, κι όχι στις τσέπεις μου μα τη ζωή στα ωραία, που τα ακύρωσες, τα σάρωσες σαν παρασιτικό, και τώρα έρχεσαι με άποψη και πλάνο. 40 χρόνια το ίδιο λάθος, άντε κάτω ξανά, εγώ το ωραίο το έχω δει και δεν το χάνω. Γιατί δεν κρίνεις και λιγάκι εαυτόν ρε φουκάρα, μάλλον σε πήρα από τα μούτρα και δεν έπρεπε τη νύχτα κι αυτή, που δεν μπορώ να μας χωρέσω και τους δύο σε μια κόλλα χαρτί. Είμαι πικρόχολος, το ξέρω, δεν μου πάνε αυτά, ζητώ συγγνώμη που σου θύμωσα. Όμως κι εγώ λίγο τα σκάτωσα και ξέκοψα από σένα, αδερφέ. Απελπισία και σκοτάδι έχει και εδώ, και ας μην ήρθες ποτέ. Βάζω σημάδι να με ψάξεις, να σε ψάξω κι εγώ, μήπως παλέψουμε και βρούμε την καινούρια τραπό. Φωτισμένοι, ενωμένοι, νικητές και ιτημένοι, μυρωμένοι, απαλλαγμένοι από το βάρος το παλιό. Αυτή ήταν η αϊπνία. Πάμε σε κάτι πιο up-tempo. Σαν απόκληρος γυρίζω και ουχή στην ξενιτιά, μα στην πιάτσα με τα δισκογραφικά. Τα τραγούδια μου στον νόμο να ουρλιάζουν σαν μωρά, και με του έντεχνα την ρετσινιά. Μην αντίξω η συνθήκη για ένα τραγουδοποιώ, να βρει τη διαδρομή προς το κοινό. Κι αν δεν έχεις μπάρμπα κάπου και φραγκάκια στη γωνιά, θα σε κλαίνε οι ρέγγες κι όλα τα τουρσιά. Στους διαγωνισμούς με κόβουν, γράφω λέει λόγια πολλά, και τα κόρτα μου δυσνόητα στα αυτιά. Γι' αυτό πριν σαρανταρίσω πρέπει να σφιγμό μετρήσω τα γούστα όλου του κόσμου και να γράψω προς αυτά ένα σκυλάδικο με πάληψη ετέχνου. Πως το αντέχουν δεν το εννοώ, αφού τους άρεσε μπρος τη σκηνή στα φώτα από την πίσω πόρτα, μες στα δισκά δικά θα το ποτέ διδώ. Μέσα μου η φωνή του Μάνου και του Νιόνιο βρήκηθμός, μου λένε κάποτε υπήρξες ποιοτικός. Τώρα ξεπουλάς την τέχνη μας για έναν όβολο, θα διαφθείρει την ψυχή σου όλο αυτό. Ρε παιδιά έχετε δίκιο και ωραία όλα αυτά, μα αρχίσαν να μου πέφτουν τα μαλλιά. 15 χρόνια ντέμω από εκεί και από εδώ, πως να κάνω hit ραδιοφωνικό. Αφού βλέπετε πως κάνουν οι συνάδελφοι σου ξέ, με τραγούδια εσκεμμένος δεκαβλέ.
την πειράζει αν συνθέσω κάτι ελαφρώς αχλό και να βάλω λίγο δάχτυλο στο μέλι. Και εγώ με ένα σκυλαδικό με πάλι ψιετέχνουν, πως το αντέχουν δεν το εννοώ. Αφού τους άρεσε μπρος τη σκηνή στα φώτα από την πίσω πόρτα, μες στα δισκά δικά θα τοποθετηθώ. Με ένα σκυλαδικό με πάλι ψιετέχνουν, πως το αντέχουν δεν το εννοώ. Αφού τους άρεσε μπρος τη σκηνή στα φώτα από την πίσω πόρτα, μες στα δισκά δικά θα τοποθετηθώ. Μες στα δισκά δικά θα τοποθετηθώ. Το επόμενο κομμάτι ονομάζεται «Σε θέλω». Εσύ είσαι η ανοιχτή χορδή, Γιάννη. Ναι, μα. Okay. Τι είπα, απλά άκουσα, νόμιζα τι. Δευτέρα πάλι έφτασε και εγώ σε μαύρο χάλι. Τι το θέλα εργάσιμη να πιω μισό μπουκάλι. Τα Ray-Ban μου έβαλα και βγήκαμε στην Τάλα. Αξίριστος και άπλητος σαν θόραπτη Βαλχαλά. Τότε πέρασες εσύ και έχασα την μπάλα. Σε θέλω, κρίση ξεκρίση, ναι σε θέλω. Κι αν βγεις σε τριθύρο μοντέλο, τουρμπο GT θα τρελαθώ. Δεν θέλω να περιμένω πια στη στάση. Χρόνια και χρόνια έχω χάσει και τους ταρίφες τους μισώ. Και τους ταρίφες, ναι τους ταρίφες. Οι άλλοι ονειρεύονται μισθούς με πέτρα χίλια. Μα εγώ ένα κορεάτικο κι ας είναι μόνο χίλια. Άσε και τ' άλλα που έρχονται σαν έχεις μία ρόδα. Έχει πλέον οικόμενα που να κουμπάει τη σόδα. Εκεί μπροστά από το λευγές στα USB καλώδια. Σε θέλω, κρίση ξεκρίση, ναι σε θέλω. Κι αν βγεις σε τριθύρο μοντέλο, Turbo GT θα τρελαθώ. Δεν θέλω να περιμένω πια στη στάση. Χρόνια και χρόνια έχω χάσει και τους ταρίφες τους μισώ. Μου λένε γύρω τα υλικά αγαθά δεν παίζουν ρόλο στη ζωή τελικά. Μα μου μιλάνε όσοι οδηγάνε, εγώ με ένα άτος θα ήμουν καλά. Το θέλω, κρίση ξεκρίση, ναι το θέλω. Το θέλω
special μοντέλο. Πετρελαίο κυβριδικό. Το θέλω, το θέλω. Κρίση ξεκρίση, ναι, το θέλω. Θα γραποσύρω το πουδέλο. Κι ας το να πάει στο καλό. Κι ας το να πάει. Το επόμενο κομμάτι που λέγεται «Τι θέλουν, τι δεν καταλαβαίνουν», το οποίο έχει και υπότιτλο για τις πρωινές συνομιλίες της εισόδου των πολυκατοικιών. Είναι πράγματα που τα ακούμε όλοι μας όταν συναντάμε τον γείτονα στο, ξέρω εγώ, στο κλιμακοστάσιο, ξέρω κτλ. Αλλά επειδή είναι φτιαγμένο ως τραγούδι ρόλου, έτσι το λέω εγώ, είναι μια παράδοση ειδικά στην αμερικάνικη τραγουδοποία. Δηλαδή το κάνει πολύ συχνά ο Ράντι Νιούμαν, ας πούμε, μιλάει ως redneck του Νότου. Ή ο Τόμ Γουέιτς μιλάει ως πόρνη από τη Μινεάπολη, ας πούμε. Πολλοί το εκλαμβάνουν ως ότι μιλάω εγώ σε πρώτο πρόσωπο. Αλλά είναι αυτό ένα τραγούδι ρόλου. Και που κάνεις κάποιον άλλον. Κάνω κάποιον άλλον, ναι. Ωραία, λοιπόν. Που ελπίζω να μην το περιέχουμε. Δηλαδή, κάπου τον περιέχουμε όλοι μέσα μας, νομίζω, σαν μικρό ποσοστό. Ελπίζω να τον έχουμε προς τα πίσω, προς τα κάτω. Ναι. Πάλι με εκνεύρισε η καρδιά το πρωί και τα κολόπεδα, πες μου την όρεξη που βρίσκουν. Αν δεν τους έφερνα κάθε μήνα το χαρτί, πες μου τι θα ήτανε που θα χαναγυρίζουν. Κι άλλος απέναντι τι μούτρα είναι αυτά, κάθε πρωί σαν το ανάποδο γαμώτο. Και η τρελή που έχει μαζέψει τα γατιά, θα πρέπει να χαρίξει φόλα από το πρώτο. Τι θέλουν, τι δεν καταλαβαίνουν, ρε γαμώτο. Παραδοσιακός και την πατρίδα μου τιμώ και τη θρησκεία και τι που υπήρξε μια φορά πασοκικός, τότε δεν ήταν η ζωή μας αγκαρία. Τώρα προδότες και δοσύλλογοι παντού και εμείς να φτύνουμε, μα για να βγει το ενίκιο το ελουρουφιάνι ενός άθλιου συρφετού. Λίγοι κρατήσαμε ανάστημα αντρίκιο. Τι θέλεις, τι δεν καταλαβαίνεις, αφού έχω δίκιο. Δεν τα κυκλώματα που φτάσαμε ως εδώ, πιάνα τα πόστα, οι πινέδες και οι Εβραίοι. Ρε ακούμε τώρα που σου μιλάω εγώ, τα είπαν όλα από τότε οι αρχαίοι. Ρε ποιον Επίκουρο, ποιον Πλάτωνα τι λες, τα βρήκα όλα σε ένα μπλοκ πολύ ψαγμένο. Αφού ψεκάζουνε αέρα και νερό για να κρατούνε το κοσμάκι κοιμισμένο. Κι αν θέλουν δεν θα καταλαβαίνουν, μυαλό καμένο. Σ' αφήνω έφυγα, πάω για δουλειά. Γιατί αν αργήσω θα φωνάζει ο μαλάκας. Έτσι μας κάνανε τα λαμογιαυτά. Τρέμει η ψυχή μας για έναν μισθό της πλάκας. Σε ευχαριστώ, θα της τα πω όταν τη δω. Μα ξέρεις τώρα δύο-τρεις μέρες δεν μιλάμε. Εδώ κι εγώ είμαστε και μένεται ο χαμός. Κι αυτή μου λέει πως απλά κακογερνάμε. Τι θέλει, τι δεν καταλαβαίνει. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττηκε. Ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη.
κόλπα έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν τον φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα δει για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν τον φουκαρά. Κονομάει τη βγάζει φίνα στη Μαγιόρκα, στα καζίνα, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Κάνει μια ζωή στρωμένη με γυναίκα καιρωμένη, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν τον φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα δει για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι, λοιπόν τον φουκαρά. Λοιπόν, να πω ότι ήταν ο Σπύρος Λούκος στο πιάνο, στην ηλεκτρική κιθαρά στη φωνή, ο Τάσος Λούκος στο ντραμ και στα φωνητικά, ο Γιάννης Νάτσιος στο μπάσο. Δεν χρειάζεστε άλλες πρόβες, παιδιά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγείτε να παίξετε. Έτσι. Α, ωραία. Ευχαριστούμε. Ήμασταν αυτοί μέχρι να έρθει και ο τρίτος Λούκος. Ο τρίτος Λούκος? Είναι στο δρόμο ο τρίτος Λούκος? Δεν τα λες όλα. Είναι. Με το καλό ο τρίτος Λούκος, λοιπόν. Και φαντάζομαι ένας μουσικός ακόμα στην οικογένεια πάντα χρειαζόμενος είναι, έτσι δεν είναι? Ναι, άμα είναι και πνευστός ειδικά. Θέλουμε ένα πνευστό. Είναι, εντάξει. Είναι ο Κωστής, ήταν ο Κωστής Γιαννακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή. Ένα τραγούδι προλαβαίνουμε για το τέλος. Εσείς αποφασίζετε τι και μου λέτε. Έχουμε διαλέξει ένα του Μάνου Χατζηδάκη από τα Reflections. Σε αγγλικό και ελληνικό στίχο, της Αγαθής Δημητρούκα, ελληνικός. Αγαθή Δημητρούκα, ναι. Okay. Να ευχηθώ τα καλύτερα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εμείς εδώ σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ήταν μεγάλη τιμή και είναι υπέροχη εμπειρία εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα το επαναλάβουμε. Θα βρούμε μια ευκαιρία. Σε ευχαριστούμε. I hear.
something that you can buy. 'Cause the arms that held you yesterday were telling you a lie. Maybe I'm a dancer, but I wish I could stop for you, dear. Thank you.